να σας γνωστοποιήσω μάλλον ότι όταν παίρνει κάποιος τα χάπια, αυτά τα από το στόμα του αντιϊκά φάρμακα, πρέπει να υπογράφει ότι τα παίρνει με δική του ευθύνη. Γιατί δεν είναι ακριβώς τελειωμένη η διαδικασία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι, α, και επίσης δεν είναι φθηνότερα, είναι περίπου στο 50% της τιμής των μονοκλωνικών. Επομένως, ούτε καμία συγκλονιστική οικονομία κάνουμε. Δεν σώζονται αυτοί που θα μπορούσαν να έχουν σωθεί με τα μονοκλωνικά αντισώματα. Ναι. Και ειλικρινά δεν ξέρω με ποιο επιστημονικό κριτήριο παίρνει αυτές τις αποφάσεις η κυβέρνηση. Μάλλον δεν έχει κανένα επιστημονικό κριτήριο. Είναι συμβουλές επίπεδου φλιτζανούς, που είναι το αγαπημένο μου επάγγελμα.